Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις απορίες που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι και να σας θυμίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μαθητές είμαστε, όπου όλοι μαζί, εσείς και εγώ και εμείς, μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού έτσι ακριβώς όπως είναι γεγραμμένος από τους προφήτες και τους αποστόλους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας δια Πνεύματος Αγίου. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με μια ερώτηση της Μαρίας, η οποία αναφέρει. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Θεός συγχωρεί τη μοιχεία σε μια παντρεμένη γυναίκα αν μετανοήσει? Την δέχεται πάλι στην αγκαλιά του? Παρακαλώ, απαντήστε μου. Εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να διευκρινίσουμε πρώτα τι σημαίνει μοιχεία και πορνεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν και πολλές φορές είναι κοντά. Πορνεία είναι η οποιαδήποτε άνομη, σε σχέση με το Λόγο του Θεού, σχέση, σαρκική σχέση ανδρός και γυναικός. Μοιχεία είναι οτιδήποτε έχει σχέση με παρανομία, με ανομία στο γάμο, ο οποίος είναι ένας θεσμός τον οποίο εθέσπισε απαρχής ο παντοδύναμος Θεός. Ας δούμε πώς λέει η Γραφή τα περί μοιχείας. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως τη σχωριστή τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτή να μοιχεύεται, και ως τη λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Δηλαδή, ο γάμος, ο άνομος, όταν παντρεύεται κάποιος παντρεμένος μία ελεύθερη ή και παντρεμένη, αυτός είναι μοιχός. Όταν μία παντρεμένη παντρεύεται έναν άντρα ελεύθερο ή παντρεμένο, αυτή είναι μοιχή, αλλά ακόμη μοιχεία είναι και όταν ο άνθρωπος, ένας άντρας, χωρίζει τη γυναίκα του, τότε τη σπρώγνει στο να μοιχεύσει, που σημαίνει ότι να κάνει σχέση σαρκική παράνομη. Εδώ μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία στην επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας στο 5ο κεφάλαιο: «Γενικώς ακούετε ότι μεταξύ σας είναι πορνεία και τι αυτή πορνεία ή της ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει τις τη γυναίκα του πατρός αυτού». Για τον άντρα λοιπόν είναι μια παράνομη σαρκική σχέση με μια γυναίκα παντρεμένη και εν προκειμένου με τη γυναίκα του πατέρα του. Ο μεν άντρας πορνεύει, η δε γυναίκα μοιχεύει. Η ερώτησή σου λοιπόν, αγαπητή Μαρία, είναι αν μοιχεύσει, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός για την επαυτοφόρο μοιχευωμένη που συνελήφθηκε, τη φέραν μπροστά στον Χριστό. Ήταν λοιπόν μια παντρεμένη γυναίκα η οποία είχε παράνομη σαρκική σχέση έξω από το σπίτι της, έξω από τον άντρα της. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτές λιθοβολούντο και δεν υπήρχε συγχώρεση για αυτές. Για τις γυναίκες που εμίχευαν και για τους άντρες προφανώς που εμίχευαν. Μάλιστα και οι δύο, αν συλλαμβάνονταν επαυτοφόρο μοιχευωμένοι με ομικρον γιώτα, και οι δύο ελιθοβολούντο. Γιατί δεν υπήρχε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν υπήρχε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, η θυσία του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Το επαναλαμβάνω αυτό, το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα λοιπόν, είτε πορνεία είναι, όπου είπαμε ότι είναι μια παράνομη σαρκική σχέση, είτε παντρεμένων είτε ανήπαντρων, είτε μοιχεία είναι, όπου υπάρχει παράβασης και ανομία σε γάμο, είναι μια αμαρτία θανάσιμη, που όμως, δηλαδή, εάν δεν μετανοήσει,
Αν δεν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία. Η μοιχή και η πόρνη, βασιλεία των ουρανών, δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Είναι γραμμένο μάλιστα και μέσα στα έργα της Σαρκός, να το διαβάσουμε από μέσα. Φανερά δεν είναι τα έργα της Σαρκός, τα οποία είναι η μοιχεία, πορνεία, καθαρσία κλπ. Και τελειώνει ότι τα αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Πράττοντες. Αυτοί που πράττουν κατεξακολούθησαν. Αυτοί δηλαδή που είναι πόρνοι και συνεχίζουν να πορνεύουν και αυτοί που είναι μοιχοί και συνεχίζουν να μοιχεύουν. Αν όμως μετανοήσουν, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτούς από πάσης αμαρτίας. Αλλά να μετανοήσουν και να παραιτηθούν, καθώς είναι γεγραμμένο ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Δηλαδή μετανοώ για την αμαρτία της μοιχείας ή της πορνείας, εξομολογούμε στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό την αμαρτία μου, επικαλούμε το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός με καθαρίζει, με ελευθερώνει από το πάθος, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι και αυτός ο οποίος μας συγχωρεί, αλλά είναι και αυτός που μας ελευθερώνει και μας σώζει. Μας σώζει και μας και ελευθερώνει από το πάθος της μοιχείας της πορνείας, γιατί είναι πάθος, ο έρωτας είναι πάθος, ο σαρκική επιθυμία είναι πάθος, γιατί είναι επιθυμία της σαρκός ή επιθυμία των οφθαλμών. Ή ακόμα μπορεί να είναι και αλαζονία του βίου, από υπερηφάνεια ή από εξυπνάδα ή από πονηριά ή από φιλοδοξία να πορνεύει, να μοιχεύει κάποιος που υφίσταται αυτή η λογική στα χρόνια μας. Εάν όμως αυτή η μόνιμη αμαρτία διακοπεί με μετάνοια, όχι με μεταμέλεια, όχι έκανα λάθος δεν θα το ξανακάνω, αλλά με μετάνοια, εισέει μαρτων Κύριε και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Δηλαδή αναγνωρίζει ο αμαρτωλός, ο μοιχός ή ο πόρνος ότι αμάρτησε εις τον Κύριο γιατί παρέδει τις εντολές του. Βρέθηκε σε έργα σαρκός. Βρέθηκε μέσα σε αμαρτία. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι η αμαρτία του προς αυτόν είναι, βεβαίως είναι και προς τους ανθρώπους τους οποίους αδίκησε. Εάν λοιπόν εξομολογηθεί τις αμαρτίες του στο Θεό, μετανοήσει, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και ο Χριστός τον ελευθερώσει, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι απόλυτα αποδεκτός από την αγάπη του Θεού Πατρός και από τη χάρη του Χριστού και από την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Απόλυτα αποδεκτός. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αμφιβολία ότι ο πόρνος και ο μοιχός που μετενόησε και παρετήθηκε από την αμαρτία του, ότι συγχωρείται και ο Θεός τον δέχεται και ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα, οι άνθρωποι πώς τον δέχονται. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Η γραφή, στη γραφή είναι απόλυτο ότι η πορνεία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό πρώτα στα μάτια του Θεού. Διαβάζω από την επιστολή την πρώτη προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, 4ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού αγιασμός σας, δηλαδή να απέχεστε από τις πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατά το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, ουχής πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών, να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια πολλών μαρτυριών εβεβαιώσαμεν. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν, ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, ώστις και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Η πορνεία λοιπόν στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό και η μοιχεία αμάρτημα, για το οποίο μάλιστα λέει ο Θεός η Γραφή ότι αν κάποιος υπερβαίνει και αδικεί τον αδελφού εις το πράγμα τούτο, δηλαδή αδικεί τον αδελφό του
δημιουργώντας όχι μόνο σχέσεις, αλλά και προθέσεις σχέσεων με τη γυναίκα του, με την κόρη του, με την αδελφή του μέσα στην εκκλησία και αντίστροφα, μια γυναίκα να δημιουργεί πρόβλημα, πρόθεση σχέσεων ή και σχέσεις με τον άντρα της αδελφής της ή με το γιο της αδελφής της ή οποιαδήποτε προσέγγιση πονηρίας με αντικειμενικό σκοπό την πορνεία ή τη μοιχεία, ο Θεός λέει, και ίσως είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο φαίνεται αυτό στη γραφή εδώ στη γη, ότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα τα αυτά, και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όπως σας προείπαμε και δια μαρτυριών εβεβαιώσαμε. Ο Θεός λοιπόν αυτό δεν το ανέχεται και παίρνει τη θέση του εκδικητού. Όταν κάποιος αδικεί τον αδελφό του ή την αδελφή του επάνω σε αυτό το ζήτημα της, με πρόθεση ή και με σχέσεις ακόμη πορνείας ή μοιχείας. Όμως, επαναλαμβάνω, για να απαντήσω καθαρά στην ερώτησή σου, ότι είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε όμως, και αυτό είναι το πιο ίσως σημαντικό, λέει η γραφή, εάν περιπατώμε, διαβάζω από την επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου την πρώτη, κεφάλαιο 1, α και εδάφιον 7. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας είναι πρώτον να περπατάμε στο φως του Θεού, δηλαδή τα έργα μας να μην είναι πονηρά, γιατί λέει η γραφή ότι το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι εξέλεξαν το σκότος γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά, λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Εάν λοιπόν τα έργα μας δεν είναι πονηρά, αλλά στα πονηρά έργα έχουμε μετανοήσει και τα έχει πάρει ο Θεός όλα τα πονηρά έργα και τα έχει ρίξει στα βάθη των θαλασσών κατά το λόγο του, αν δηλαδή έχουμε εξομολογηθεί, μετανοήσει και παραιτηθεί από τα έργα τα πονηρά, τότε περπατούμε στο φως. Πρώτον λοιπόν, αν περπατάμε στο φως. Δεύτερον, αν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, δηλαδή δεν κρυβόμαστε, δεν είμαστε υποκριτές, αυτό που είμαστε, αυτό δείχνουμε, αυτό παρουσιάζουμε και αυτό λέμε. Αν δεν έχουμε ψέμα, αν δεν έχουμε σκοτάδι, αν δεν είμαστε κρυφοί, αλλά έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και αλλιώς και λίγο διαφορετικά θα μπορούσαμε να το πούμε, αν περπατάμε στο φως, που είναι ίσως και πιο σωστό, εάν περπατάμε στο φως του Θεού, καθώς ο Θεός είναι φως, τα έργα μας δηλαδή δεν είναι πονηρά στο να εκλέγουμε το σκότος, αλλά εκλέγουμε το φως γιατί τα έργα μας είναι αγαθά, τότε έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, και είπα και προηγούμενα, δηλαδή πρέπει να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και μέσα στο πάσης αμαρτίας που γράφεται είναι και η πορνεία, είναι και η μοιχεία, είναι και κάθε άλλη αμαρτία, εκτός από τις θανάσιμες αμαρτίες, μάλλον τη μία θανάσιμη αμαρτία, της βλασφημίας του Πνεύματος του Αγίου, όπου όμως ο άνθρωπος, εφόσον βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί αυτός να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να παραιτηθεί και να επιστρέψει στο φως του Θεού. Άρα λοιπόν η μοιχεία, η πορνεία, αλλά και κάθε αμαρτία στον άνθρωπο ο οποίος εξομολογείται τις αμαρτίες του, στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό και ζητάει από το Θεό το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, η αμαρτία του είναι συγχωρημένη, υπάρχει άφεση αμαρτιών, δεν τη βρίσκει κανείς γιατί ο Χριστός την πετάει στα βάθη των θαλασσών. Συνεχίζουμε
με την δεύτερη ερώτησή μας, κάποιας αδελφής ανώνυμης ή φίλης ανώνυμης. Τα εδάφια ΚΔ 17 και Λουκάς ΙΖ 31 αφορούν την ίδια χρονική στιγμή. Αν είναι, ποια είναι, αν όχι, γιατί αναφέρονται οι ίδιες ακριβώς προτροπές. Για να δούμε, αγαπητοί φίλοι. Πάμε στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΔ 17 και διαβάζω. Ώστις ευρεθεί, να το διαβάσω από πιο μπροστά όμως, από το 15. ΚΔ 15. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως των λαληθένδια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μην καταβίδει αναλάβει της εκ της οικίας αυτού, και ώστις ευρεθεί εν το αργρό, ας μην επιστρέψει ο πίσω, για να λάβει τα ημάτια αυτού, ουέ δε εις τα συγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε, για να μην γίνει η φυγή ημών, εν χειμώνιμη δε εν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Εδώ αναφέρεται λοιπόν στην εφταετία του Αντίχριστου και μάλιστα στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, τα τελευταία 3,5 χρόνια, όπου ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού και θα φανερώσει τον εαυτό του σαν Θεό, το οποίο έχει προφητευθεί από τον προφήτη Δανιήλ, ότι το βδέλυγμα της ερημώσεως ιστάμενον θα ευρεθεί ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο. Το βδέλυγμα της ερημώσεως. Ο βδέλυγμα στο ναό του Θεού ήταν οποιοδήποτε εθνικός πήγαινε και εισήρχεται μέσα. Μέσα στα Άγια των Αγίων εισήρχονται μόνο οι Ισραηλίτες και μάλιστα μόνο από τη φυλή Λεβή και μάλιστα μόνο οι ιερείς και οι οποίοι είχαν την ιερατεία, την αρχιεροσύνη τη στιγμή που εισήρχονται μέσα, εισήρχονται δε μια φορά το χρόνο για να θυσιάσουν υπέρ των απαρτιών του λαού και μάλιστα ήταν δεμένοι με ένα σκηνάκι με καμπανάκια, ώστε αν ευρίσκεται εις αυτούς αμαρτία, εθανατώνονται από τον Θεό και τους τραβούσαν έξω γιατί έπαβαν να ακούγονται τα καμπανάκια. Τότε καταλάβαιναν ότι έχει πεθάνει ο αρχιερεύς. Μιλάει λοιπόν για την εποχή, την τελευταία εβδομάδα, όπως λέει ο Δανιήλ, μέσα στη γραφή, και αν θέλετε να το διαβάσουμε, να το βρούμε και να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το βιβλίο Δανιήλ, από το κεφάλαιο Θήτα, 9 κεφάλαιο, λέγει, γνώρισον 25 εδάφιο, γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγημένου, θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή 69 εβδομάδες. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες, δηλαδή την 69η εβδομάδα, θέλει εκοπεί ο Χριστός, πλήνουχή διε αυτών, και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένη αφανισμή. Και θέλει στερεώσει την Διαθήκην εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Μέσα σε μια εβδομάδα που είναι η τελευταία εβδομάδα, δηλαδή μετά την 69η εβδομάδα που ο Χριστός εκόπτεται, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι οι 69 εβδομάδες, 482 χρόνια, ξεκινάνε από το 445, και μάλιστα να το δούμε στον Νεεμία, από το 445, αν θυμάμαι καλά, προ Χριστού, όταν δόθηκε η εντολή από τον βασιλιά το Δαρίο να οικοδομήσει, είναι στον Νεεμία τον προφήτη, 445,
404 έδωσε εντολή να οικοδομηθεί το τείχος, ο βασιλιάς Δαρίος, να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ και αυτό απετέλεσε την απαρχή των 70 εβδομάδων που τέλειωσε το 33 μετά Χριστό περίπου με την Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Μπήκε στη μέση η περίοδος της Χάριτος, Σταύρωση του Χριστού μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, η περίοδος δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού, όπου οι άνθρωποι ζούσαν οι πιστοί στην παρουσία του Θεού και πέθαιναν εν Χριστώ Ιησού. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, αφού φύγει η Εκκλησία, αφού φύγει ο κολίον, ο κατέχων και το κατέχων από την γη, αφού να αρπαχθεί δηλαδή η Εκκλησία, αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, ο οποίος θα βασιλεύσει 7 χρόνια, που είναι η τελευταία εβδομάδα που δόθηκε από το Θεό στο λαό Ισραήλ. Τα πρώτα 3,5 χρόνια ο λαός Ισραήλ δεν θα τον καταλάβει ότι είναι ο Αντίχριστος, αλλά τον δεχθεί και σαν Μεσσία ακόμη. Στα 3,5 όμως χρόνια, όπως λέει, θα τον καταλάβουν και τότε με τη βία ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Επαναλαμβάνω λοιπόν το 27 εδάφιο από το βιβλίο του Δανιήλ, και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία που θυσίαζαν οι Ισραηλίτες στο λαό Ισραήλ και η προσφορά, και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως, και ως την τελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Για 3,5 χρόνια λοιπόν το βδέλυγμα θα αποκαλυφθεί το βδέλυγμα της ερημόσεως, όπου θα ερημώνει και θα κυνηγάει το λαό Ισραήλ, αλλά και τους όχλους, τον όχλο το μεγάλο από τα έθνη που θα κατανοήσουν τον Αντίχριστο μέσα από τη Γραφή και θα αποδεχθούν το κέλευσμα των αγγέλων να μην βάλουν το χάραγμα στο το 666, να μην προσκυνήσουν την εικόνα και να μην πάρουν και το όνομα του θηρίου, να μην βάλουν το χάραγμα λοιπόν στο δεξί του χέρι στο μέτωπο, και ο Αντίχριστος θα κυνηγήσει άγρια, θα σφάξει άγρια, θα διώξει και θα καταδιώξει όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα υποτάσσονται σε αυτόν, βάζοντας το χάραγμα στο δεξί του χέρι στο μέτωπο και προσκυνούντες την εικόνα του Αντίχριστου και τον Αντίχριστο. Αυτό λοιπόν που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο K17 είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντίχριστου, και απευθύνεται ο λόγος του Θεού στους Ιουδαίους, και αυτό φαίνεται γιατί στο 20 εδάφιο διαβάζουμε «Προσεύχεστε δε δια να μην γίνει φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο». Γιατί το Σάββατο δεν μπορούσαν να περπατήσουν περισσότερο από 5 χιλιόμετρα οι Ιουδαίοι, άρα θα τους συλλάμβαναν και θα τους κακοποιούσαν του Αντίχριστου και χειμώνα, γιατί είναι δύσκολη η μετακίνηση το χειμώνα. Η εντολή λοιπόν απευθύνεται βασικά στους Ιουδαίους, γι' αυτό και λέει τότε «Η εν τη Ιουδαία ας φεύγω συνεπί τα όρη, ώστε βρεθεί στο δώμα μην καθυστερήσει γρήγορα να κατέβει χωρίς να λάβει κάτι από την οικία του, και όποιος ευρεθεί στον αγρό ας μην επιστρέψει για να λάβει η μάτιά του. Ουέ δε εις τα συγκυμονού σας και τα στυλαζού σας εν εκείνες τις ημέρες». Είναι λοιπόν μια προτροπή του Λόγου του Θεού προς τους Ιουδαίους για την μεγάλη φυγή τους και για το μεγάλο διωγμό ο οποίος θα λάβει χώρα από τη στιγμή που ο Αντίχριστος θα εισέλθει στο ναό του Θεού ως Θεός και θα αποκαλυφθεί έτσι το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθένιπο του προφήτου Δανιήλ. Πάμε όμως τώρα και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως λέει στο κεφάλαιο Ιωταζήτα και εδάφιο 31. Διαβάζω. Θα διαβάσω από το 28. Από το 26 κι ας είναι λίγο περισσότερο, δεν πειράζει. «Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθε εις των κυβωτών, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας.
Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον οικοδόμων, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και από όλες ενάπαντας. Ο Σαύτος θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι την ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα λοιπόν, ώστε σε βρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικίας μην καταβίδει αν λάβει αυτά, και ώστε σε το αγρό μείο σας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ώστε ζητήσει να σώσει την ζωήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ώστε απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθήτες λέγοντες, λέγουσι προς αυτόν, πού κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχθεί και η αετή. Εδώ λοιπόν είναι μια διαφορετική τελείως περίοδος, την οποία παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού με την εποχή του Νόε, όπου οι άνθρωποι ευημερούντες έτρωγον έπινον ενύμφευον ενυμφεύοντο, όμως ο Θεός είχε αποκαλύψει στον Νόε ότι η οργή του Θεού θα πέσει επάνω σε όλη τη γη και θα καταστρέψει όλα τα ζωντανά, τα ζώα, αλλά και τους ανθρώπους με κατακλυσμό. Και όταν ο Θεός επιφέρει την οργή του στους ανθρώπους από την εκχύληση της αμαρτίας, τότε πριν έλθει η οργή του Θεού και αποκαλυφθεί στη γη, στους ανθρώπους, στους αμαρτωλούς, τότε ο Θεός βγάζει από τη μέση τους δικούς του ανθρώπους, όπως έκανε με τον Νόε, στον οποίο έδωσε εντολή να κατασκευάσει μία κυβωτό συγκεκριμένων διαστάσεων και να εισέλθει μέσα αυτός και η οικογένειά του, η γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και οι τρεις νύφες του, 8 άτομα, καθώς και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα ώστε να εισέλθουν οδηγημένα από το Θεό όλα τα ζώα τα οποία ο Θεός ήθελε να διατηρήσει μετά την καταστροφή του κατακλυσμού. Πριν λοιπόν την οργή, πριν να ξεσπάσει η οργή του Θεού στην ανθρωπότητα, ο Θεός βγάζει από τη μέση τον Νόε. Κατά τον ίδιο τρόπο, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου κατοικούσε ο Λότ, η γυναίκα του και οι δύο κόρες του, ίδιες περιστάσεις επικρατούσαν, δηλαδή έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμων, δεν καταλάβαιναν τίποτα, γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, η αρπαρχή της Εκκλησίας έρχεται καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε. Και όταν αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει με πυρ και θείον από ουρανού και να απολέσει άπαντας τους αυτούς οι οποίοι ζούσαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, και πριν εκδηλωθεί η οργή του Θεού, ο Κύριος απέστειλε τους αγγέλους και έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, και τους δύο γαμπρούς του προσπάθησε, οι οποίοι όμως δεν πίστεψαν και δεν απεδέχθησαν την πρόσκληση του Θεού και του Λότ, νομίζοντας ότι αστειεύεται ο Λότ όταν τους έλεγε ότι θα πέσει η οργή του Θεού και θα καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα με πυρ και θείον. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, λέει η Γραφή, ο Σαύτος θα είναι καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα ώστε σε βρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά, και ως εν το αγρό ομοίως ας μη επιστρέψει ο πίσω. Η αρπαγή λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι μια στιγμή, είναι μια διαδικασία. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου είναι εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού. Θα το δούμε όμως. Για την αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν αναφέρεται στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας
Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και 15 εδάφιο. Δια τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού πρώτον με κέλευσμα, δεύτερον με φωνή αρχαγγέλου και τρίτον με σάλπιγγα Θεού, και τότε οι αποθανόντες εν Χριστώ, γιατί αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας μόνο, οι αποθανόντες εν Χριστώ, όχι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε οι εσφαγμένοι μέσα στην εφταετία, γιατί η αρπαγή γίνεται πριν την εφταετία του Αντίχριστου. Πρώτον λοιπόν, οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί και έπειτα εμείς οι ζώντες ταυτόχρονα, άμα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμεν, θέλουμεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Λοιπόν, η αρπαγή είναι μια διαδικασία. Πρώτον κέλευσμα, δεύτερον φωνή αρχαγγέλου και τρίτον σάλπιγγα Θεού. Αλλά αυτό φαίνεται και στην παραβολή των 10 παρθένων, όπου όταν κραυγή ακούστηκε από τον ουρανό «Ιδού ο νηφίος έρχεται», και οι 10 ξύπνησαν γιατί είχαν αποκοιμηθεί, οι μεν 5 εκόσμησαν τις λαμπάδες τους επειδή είχαν λάδι, οι άλλες 5 είπαν δώστε μας λάδι γιατί δεν μπορούμε να ανάψουμε κι εμείς τις λαμπάδες μας. Και οι 5 φρόνιμες είπαν δεν φτάνει το δικό μας λάδι και για σας και για μας, γι' αυτό πηγαίνετε να αγοράσετε στους πολλούντας. Άρα υπήρχε χρονικό διάστημα οι αποκοιμισμένες και 10 παρθένες με την κραυγή, με το κέλευσμα, με τη φωνή του αρχαγγέλου, με την κραυγή και με τη φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, σηκωθείτε, ξυπνήστε», εν το μέσο της νυχτός, είχανε χρόνο, άναψαν τις λαμπάδες τους οι φρόνιμες, οι μη φρόνιμες έτρεξαν να πάνε στους πολλούντας να βρουν λάδι, αλλά στο τέλος ήρθε ο νυμφίος, εισήλθαν οι 5 φρόνιμες, οι 5 μωρές όμως δεν πρόλαβαν. Άρα λοιπόν, αλλά και στην επιστολή προς Κορινθίους, να διαβάσουμε, που μιλάει πια για τη μεταμόρφωση στο ΙΕ κεφάλαιο, διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο και 51 εδάφιο. «Ιδίου μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν υπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγε, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν συναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος, ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Αυτή λοιπόν είναι η μεταμόρφωση της αρπαγής, η μεταμόρφωση στην τελευταία σάλπιγγα. Έχει προηγηθεί το κέλευσμα, έχει προηγηθεί η φωνή του αρχαγγέλου και όταν ακούγεται η σάλπιγγα του Θεού, όχι αγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, τότε η μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγε, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν τα εδάφια είναι σε τελείως διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το ΚΔ αναφέρεται στην εφταετία και μάλιστα στα τελευταία 3,5 χρόνια, όταν το βέλιγμα της ερημώσεως θα αποκαλυφθεί καθώς ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, ενώ το κεφάλαιο ΙΖ 31, στο κεφάλαιο ΙΖ 30 και το εδάφιο ΙΖ 31 του Καταλουκά αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή πριν την εφταετία του Αντίχριστου, πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, όπου μάλιστα είναι γραμμένο και καλόν είναι να το δούμε και αυτό στο ΙΖ Ρωμαίους που διαβάσαμε. Δύο γυναίκες, τις διαβάζω λίγο πιο πάνω, «σας λέγω δε εν τη νυχτή εκείνη», μιλάει για νύχτα, «δύο γυναίκες θα είναι σε μια κλίνη, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται, όμως ταυτόχρονα,
Σας λέγω δεν τη νυχτή εκείνη, θελουσίστε δύο επί μιας κλίνης. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Κοιμώνται. Τη νύχτα εκείνη, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, δύο θα αλέθουν ομού, δύο γυναίκες, ημέρα. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και τρίτον, δύο άνδρες θα είναι στον αγρό, πάλι ημέρα, που σημαίνει ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι ταυτόχρονα και ημέρα και νύχτα, θα είναι δηλαδή για όλη τη γη. Σε άλλους ανθρώπους θα είναι μέρα, σε άλλους ανθρώπους θα είναι νύχτα, θα είναι για όλη τη γη η αρπαγή της Εκκλησίας. Και ρωτούν οι μαθητές, πού Κύριε θα αρπαχθεί ο ένας και ο άλλος θα αφαιθεί? Και απαντάει ο Κύριος, όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αιτοί, το σώμα του Χριστού που θα είναι στον ουρανό. Δύο τελείως διαφορετικές χρονικές στιγμές που περιγράφονται με τα ίδια λόγια και με τα ίδια λόγια προτροπής, γιατί απευθύνονται σε λαό του Θεού που πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να αντιμετωπίσει το διωγμό, και μάλιστα οι Ιουδαίοι καταρχάς, να αντιμετωπίσουν το διωγμό και τη φυγή τους που πρέπει να λάβει η χώρα, καθώς θα είναι κυνηγημένοι από τον Αντίχριστο. Και στον κατά Λουκάν Ευαγγέλιον για την Εκκλησία του Χριστού να αντιμετωπίσει την αρπαγή της Εκκλησίας που θα έρθει καθήν ώραν, δεν στοχάζεστε, καθώς είναι γεγραμμένο και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο ΚΑΑ και στο εδάφιο 34, προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, ευνίδιος. Δεν μπορεί να είναι η αρπαγή της Εκκλησίας μέσα στην εφταετία, γιατί η προτροπή για την Εκκλησία του Χριστού είναι να προσέχει από κρεπάλι, από μέθες και από μεριμνές βιωτικές. Μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, τι μέθες, τι κρεπάλες, τι μέριμνες βιωτικές εκεί, θα γίνεται χαλασμός, καταστροφή, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, διότι ως παγής, 35 εδάφιο, θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί προσώπων πάσης της γης. Και μέρα και νύχτα επί πάντας τους καθημένους σε όλη τη γη. Εκείνη τη νύχτα δύο γυναίκες θα αλέθουνε, η μία παραλαμβάνεται, εκείνη τη νύχτα δύο θα κοιμώνται, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουνε ομού, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο άντρες θα είναι στο αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πού Κύριε? Εκεί που είναι το σώμα, εκεί θα είναι και η αιτή. Αυτό, γι' αυτό μιλάει ο Χριστός λοιπόν και στο 36 εδάφιο. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε, να εκφύγετε από τη μέση, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση, όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στην εφταετία του Αντίχριστου, όπου η θλίψη θα είναι τέτοια και το κακό τέτοιο που δεν έχει ξαναγίνει ούτε θα ξαναγίνει στους ανθρώπους στη γη, και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Η εφταετία του Αντίχριστου είναι έκφραση και εκδήλωση της οργής του αρνίου του εσφαγμένου, όπου ο Θεός κατά τη συνήθειά του πάντοτε το λαό του και προκειμένου την Εκκλησία τη βγάζει πριν εκδηλωθεί η οργή του αρνίου του εσφαγμένου, η αργή του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Θα είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.